Κύριε Βατσέλο. Ναι, νομίζω σωστά μπήκαν στο τραπέζι. Θέλω να βάλουμε και πολλά θέματα. Θέμα ότι εγώ καταλαβαίνω ότι όλη αυτή η συζήτηση γίνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν άμεσα οι αγρότες και αυτοί που έχουν πληγεί από τις καταστροφές και όχι μόνο. Αλλά νομίζω ότι εδώ και χρόνια δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική συζήτηση για το μέλλον του αγροτικού κόσμου στην Ελλάδα ευρύτερα. Ωραία. Και τη παραγωγή και το πώς θα κάτσει ο νέος αγρότης. Συζητάμε κάθε φορά να. Ναι, κάπως να βγάλουμε χρονιά από τα λαμπάκια. Επειδή είναι πολλά τα θέματα που μπήκαν στο τραπέζι και κολλάνε ακριβώς με αυτόν τον προβληματισμό. Από πού ερχόμαστε και πού πάμε και στο θέμα τη αγροτιά. Και ένα πρώτο θέμα σε όλα αυτά τα ζητήματα που δεν είναι στενάκι για τους αγρότες, μας δίνουν ένα μήνυμα οι αγρότες, ένα παράδειγμα σε όλο τον ελληνικό λαό, είναι ότι υπάρχει αντιπολίτευση. Αυτό που πολλοί αναρωτιόντουσαν μετά τις εκλογές, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από τότε είχε πει ότι τα πολλά 41% πήραμε και μη μιλάτε, ή πώς τα λέγανε κάποιοι του ΣΥΡΙΖΑ, 41, τι ψήφισαν οι αγρότες, Νέα Δημοκρατία, καλά να πάθετε. Λοιπόν, δεν το λέγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, λέω κάπως έτσι. Όχι, σαν άποψη κυκλοφορούσε. Λοιπόν, ενάντια σε αυτές τις απόψεις, ας πούμε στις απόψεις που κυκλοφορούσαν, εμείς είχαμε δηλώσει ότι έχει πολύ κοντά ποδάρια τα πανηγύρια των εκλογών, γιατί τα κοινωνικά προβλήματα είναι πολύ μεγάλα. Πολύ μεγάλα και θα φέρουν τέτοιες αντιδράσεις και ελπιδοφόρους αγώνες. Άρα υπάρχει αντιπολίτευση. Βλέπετε και κάτι εκδηλώσεις που το αναπαράγουν αυτό. Ποιος θα πάει απέναντι στο Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι ο λαός οργανωμένος στους δρόμους. Είναι οι αγρότες, θα πούμε μετά για τους φοιτητές. Είναι η πανεργατική απεργία που ετοιμάζεται πανελλαδική στις 28 του Φλεβάρι. Και είναι ένα ζήτημα αυτό να ενισχυθεί και να πιέσει και να ζωρίσει όπως έχουν κάνει οι αγρότες την κυβέρνηση. Ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Και υπάρχει αντίπαλο δέος. Έχουν δύναμη που προκύπτει και από το δίκαιο των αιτημάτων. Που πλέον το αναγνωρίζουν όλοι, αλλά προκύπτει από και τις μορφές πάλης, ότι είναι πολύ μαζικές και οι συνελεύσεις από την ενότητα των αγροτών, ασχέτως τι ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Ενότητα που πηγάζει από μια γραμμή συγκεκριμένη που παλεύουν για να μείνουν στον τόπο τους, να δουλέψουν, να μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές εισόδημα και έχει ευθύνη το κράτος και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα, και από την αλληλεγγύη του κόσμου. Και να κάνω ένα αυτό σχόλιο. Επειδή έγινε πολλή συζήτηση. Για πρώτη φορά τόσο έντονο τα τελευταία χρόνια. Κοιτάξτε να δείτε. Οι αγώνες των αγροτών πάντα δίκαια αιτήματα είχαν. Δεν το συζητάμε αυτό και πάντα εκφραζόταν αλληλεγγύη. Σήμερα όμως ένα γενικότερο πλαίσιο που έχει βγάλει πολλοί κόσμος πήρα γενικά από την πολιτική, θα πούμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι στο επίκεντρο των αντιδράσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ευρώπη. Είναι πολύ πιο εύκολο και η κυβερνητική προπαγάνδα που ξεκίνησε με υποκινούμενους αγρότες, θυμάστε τον κύριο Αυγενάκη, σε αυτό και μαζεύτηκε μετά αντικειμενικά για την κατάσταση. Είναι πολύ πιο εύκολο να εκφράζεται με θετικό τρόπο ένας κόσμος και να ανοίγει έναν δρόμο. Πάμε τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είδατε, οι κινητοποιήσεις, μεγάλες κινητοποιήσεις, ας μην πούμε όλες τις χώρες, ας πούμε ότι έφτασαν μέχρι στις Βρυξέλλες, έξω από το Ευρωκοινοβούλιο. Απ' έξω. Στον τόπο του εγκλήματος, θα πούμε εμείς. Γιατί εκεί είναι ο τόπος του εγκλήματος. Εκεί που να θυμίσουμε, γιατί τώρα όλοι χαϊδεύουν τις πλάτες των αγροτών και τα αυτιά, αλλά εκεί το 2020 ψηφίστηκε η νέα κοινή αγροτική πολιτική, αυτή που έφτασε τον κόσμο σε αυτή την κατάσταση. 2023-2027, το 24 ζούμε τώρα, και Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση το υπερψήφισαν. Το ΚΚΕ λοιπόν είναι μπροστά στους αγώνες αυτούς. Βεβαίως δεν είναι μόνο κομμουνιστές, εννοείται. Αλλά είναι μπροστά και κοιτάει τους αγρότες στα μάτια, γιατί αποκάλυψε τις συνέπειες όλης αυτής της πορείας, που επειδή θέσατε και το ερώτημα, είναι μια πορεία σχεδιασμένη και στρατηγική για να συγκεντρωθεί η παραγωγή σε πρώτη φάση σε λίγα χέρια, με ξεκλήρισμα έτσι, και σε δεύτερη φάση και πιο μακροπρόθεσμα και της γης να συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια για να δημιουργηθούν οικονομίες κλίμακας και να είναι πιο κερδοφόρες εταιρείες. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε Ελλάδα δεν ξέρω. Πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Προχώρησε. Ήταν ένα εργαλείο η ΚΑΠ για αυτό, όπως αντίστοιχα βεβαίως έχει μειωθεί. Ο αγροτικός πληθυσμός της Ελλάδας πρέπει να έχει πάει από το 20% που ήταν από 20 χρόνια, πρέπει να έχει πάει κάτω από 10% και κοντά στο 6% και στη χώρα μας. Αυτό συνδυάζεται επίσης και με την πολιτική κατεύνασμου που τελικά πάνε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι ανέκδοτο. Δηλαδή, σε μια τέτοια κατάσταση, 9 τα δις, λέμε για τα δημοσιονομικά περιθώρια, έτσι, 9 τα δις που προβλέπουν για τους αγρότες, 50 δις ξανά στο Ζελένσκι, για να συνεχιστεί αυτό το μακελιό στην Ουκρανία μεταξύ ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ουκρανίας από τη μία και Ρωσίας από την άλλη. Και το θέμα το ενεργειακό, που απασχολεί σωστά και αυτό με το ράφι που φτάνει στο χωράφι και πληρώνει χρυσάφι, έτσι να το πούμε λυρικά, ο κόσμος, έχει μέσα του όλες αυτές τις συνέπειες. Έχει μέσα του ότι το προϊόν μπορεί να είναι και 150% πάνω, δόθηκε και ένα παράδειγμα πολύ συγκεκριμένο, και έχει και την ενέργεια. Κοιτάξτε, αυτή η γκριζοπράσινη μετάβαση, αυτό είναι τελικά, αυτό βλέπουμε, δεν είναι η πράσινη μετάβαση, που ήταν μια ευκαιρία για να επενδυθούν
κεφάλαια σε κερδοφόρες επενδύσεις με πρόσχημα την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές που υπάρχουν στο κλίμα, λέμε εμείς, οδήγησε και το βλέπει ο αγρότης με τα ίδια του τα μάτια. Βλέπει τα χωράφια δίπλα του να έχουν αιωλικά πάρκα, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, να το βλέπει στο λογαριασμό του ρεύματος, να πληρώνει για αυτές, να επιδοτούνται και να έχουν φτηνό ρεύμα, να παράγουν φτηνό ρεύμα. Και αυτός από 7 λεπτά που το έπαιρνε, το δίνει 13, 14, 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Mm-hmm. Το αγαράζει πανάκριβα. Νομίζω με όλα αυτά στο τραπέζι και με τις ευθύνες των κομμάτων που συμφωνούν στην ουσία αυτής της πολιτικής, όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα, είναι πολλά τα συμπεράσματα και για τους αγρότες, για όλο το λαό, και είναι πολύ θετικό και οι μορφές πάλης ότι θα πάνε και στη συνάντηση και θα συνεχίσουν με πολύ μεγάλη δύναμη. Απλώς μία πρόταση θέλω, μία απάντηση πολύ σύντομη. Τι περιμένετε εσείς από τον Πρωθυπουργό, τι θα περιμένατε? Επειδή είπατε κιόλας ότι θα συνεχιστεί και η πάλι μετά τη συνάντηση. Φαντάζομαι ότι το ότι είναι ζορισμένη η κυβέρνηση φαίνεται. Να. Και ότι θα προσπαθήσει να κατευνάσει με κάποιες επιλογές. Αλλά το μασάζ έχει ξεκινήσει. Μάλιστα. Τα δημοσιονομικά περιθώρια είναι περιορισμένα κλπ. Άρα οι αγρότες πρέπει να είναι. Αυτή είναι η γνώμη μας. Εμάς αυτό παλεύουμε, αυτό δουλεύουμε και σε αυτό του στηρίζουμε. Mm-hmm. Αταλάντευτοι ότι πρέπει να ζήσουν στον τόπο τους, να παράγουν και να έχουν αξιοπρεπή ζωή, εισόδημα. Εκεί που είναι. Το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι μιλάμε για μειοψηφίες έχει χρεοκοπήσει παταγωδώς. Δηλαδή, τι να πούμε άλλο. Χιλιάδες στην Αθήνα, πάνω από 10.000 φοιτητές συμμετέχουν στις συνελεύσεις. 20 και χιλιάδες κόσμος κατεβαίνει στις διαδηλώσεις με το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που, επειδή ήμασταν και εμείς φοιτητές εδώ, είναι πάρα πολλά χρόνια που είχαμε να δούμε τόσο πολύ κόσμο, δηλαδή, να κατεβαίνει στην Αθήνα φοιτητές με τις αγωνίες του κτλ. Και η κυβέρνηση και εδώ έχει ζοριστεί και ισχύουν αυτά που λέγαμε και πριν. Αν θυμάμαι καλά, ο κύριος Μητσοτάκης είχε πει ότι μέχρι το Γενάρη θα έχει ψηφιστεί. Και ήδη έχουμε μπει Φλεβάρι και τώρα μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Και η αλήθεια είναι ότι την έχει την κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Βεβαίως ασκεί επίδραση στο κίνημα, το φοιτητικό, και εδώ με αλληλεγγύη και μπορεί να δυναμώσει. Αλλά έχει και χρήσιμους συμμάχους από τα κόμματα της συνενετικής αντιπολίτευσης, λέμε εμείς. Γιατί όταν δίνεται μια τέτοια μάχη και βγαίνουν από το Πασόκ και λένε να δούμε τους όρους και δεν είναι για τώρα, αλλά ίσως αργότερα να το σκεφτούμε. Βγαίνει ο κύριος Μαμουλάκης από το ΣΥΡΙΖΑ και λέει δίδακτρα μέχρι και στα δημόσια, που ούτε η κυβέρνηση δεν τολμάει να το πει. Αυτή ο κύριος Παπάς, το ξέρουμε, αλλά ένα από εδώ, ένα από εκεί, ζυμώνονται αυτές οι απόψεις που δείχνουν και ένα γενικότερο προσανατολισμό, όπως βλέπει και ο καθένας στα πανεπιστήμια. Μπορεί να μην συμφωνούν ακριβώς, αλλά περίπου πώς θα τα βγάλουν τα πανεπιστήμια, μα κυβερνήσατε κι εσείς. Εντάξει, εγώ τον κύριο Μάτζο σήμερα κατάλαβα ότι μάλλον θα διαφωνεί με το. Η τοποθέτηση τελική στη Βουλή, που θα κρατήσει κάθε κοινοβουλευτική ομάδα, κάθε βουλευτής, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να διαφοροποιείται από ένα σκεπτικό που σου λέει, αν όχι τώρα, πώς ήταν με την επιστολική ψήφο. Και έγινε με ολόκληρη συζήτηση, όχι τώρα με τον τρόπο που έγινε, αλλά αύριο μεθαύριο μπορεί να γίνει. Έχει σημασία να ακούσουμε τα αιτήματα πριν μιλήσουμε για τις μορφές πάλης και γιατί τους έπιασε τα παιδιά κατά χιλιάδες να συζητάνε. Ζητάνε και απαιτούνε ένα σύγχρονες σπουδές. Δεν κοιτάνε με το βλέμμα στο παρελθόν. Άμα δείτε τα πλαίσια τους, τα αιτήματά τους, δεν κοιτάνε πώς ήταν το πανεπιστήμιο το 80, πώς ήταν το πανεπιστήμιο το. Σύγχρονες σπουδές. Με βάση την επιστήμη σήμερα, πώς έχει εξελιχθεί, πραγματικά δωρεάν, γιατί και το δημόσιο πανεπιστήμιο σήμερα δεν είναι δωρεάν. Αν σκεφτούμε πόσα χρήματα χαλάει μια οικογένεια και το κάνει επιχείρημα η κυβέρνηση, αντί να τα εξασφαλίσει, να έχει αιστείες, να μπορεί να πάει ένα παιδί λαϊκής οικογένειας να πάει να σπουδάσει τα γιάντα στις καταλήψεις και τις καταστρέφουν και τις καίνε. Γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε μια αιστεία στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Γιατί κάποιοι το αναφέρουν που δεν είναι φοιτητικό. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, γι' αυτό δεν υπάρχει καμία αιστεία. Στο Πανεπιστήμιο Πειραιά. Τώρα λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο να σας ρωτήσω. Και ένα τελευταίο επιτρέψτε μου, γιατί στα αιτήματα, αν και τέθηκε στην κουβέντα, αλλά να κάνουμε και ένα συνδυασμό πώς οριμάζουν κάποια πράγματα στη σκέψη του κόσμου από την κυβερνητική προπαγάνδα. Το ότι αλλάζει η πρόσβαση στα πανεπιστήμια και γίνεται πιο άνηση, ανάλογα με το πορτοφόλι του πατέρα σου και της μητέρας σου. Mm-hmm. Λοιπόν, το λένε και το προωθούν αυτοί που μας έφαγαν τα αυτιά κυριολεκτικά με τη βάση του 10. Και ξαφνικά με ένα νόμο κόπηκαν χιλιάδες παιδιά από την πρόσβαση στο πανεπιστήμιο, ότι είναι δυνατόν με 9 να γίνεσαι τόνα, είναι δυνατόν με 8 να γίνεσαι το άλλο. Σωστό. Και ξαφνικά βλέπουμε να υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής για την ιατρική, 19.000 μόρια για αυτόν που θα πάει έτσι, με τις εξετάσεις, ναι, στο δημόσιο πανεπιστήμιο, και 9.000 για αυτόν που έχει την ελάχιστη βάση πληρωμής. Επιθέτεται ένα θέμα, με γρήγορο.